κ. Τσίπρας φέτος. Θα ήταν λάθος να οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να βγει και να πει το τι θα πρέπει να πει ο Πρωθυπουργός. Αλλά να είστε σίγουροι ότι θα εκπλήξει ο Πρωθυπουργός και αυτά που θα εξαγγείλει θα δώσουν απάντηση στα πολιτικά ζητήματα της χώρας. Διότι πλέον καταλαβαίνει ο πολίτης τους δύο μεγάλους πολιτικούς πόλους που έχουμε στη χώρα. Εμείς ασχολιόμαστε με το να βγούμε από την μνημονιακή Ελλάδα και να πάμε σε μια νέα περίοδο με την κοινωνία και τον πολίτη όρθιους, όχι δηλαδή αυτό που μας κληρονομήσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για αυτό που λέμε την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και όλα αυτά τα ζητήματα. Σε αυτά δίνουμε απαντήσεις και θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά επιτρέψτε μου. Η κυβέρνηση κυβερνά δηλαδή χωρίς τα μνημόνια ή προσπαθεί σιγά σιγά να βρει έναν βηματισμό πέρα από τα μνημόνια. Η κυβέρνηση προσπαθεί και έχουμε ήδη αποτελέσματα σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορώ να σας διαβάσω ολόκληρα στοιχεία, αλλά θα σας κουράσω. Δεν θέλω να πω για αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Θέλω όμως να δώσω δύο απαντήσεις στο προηγούμενο θέμα, για να μην μείνουν έτσι και υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Πρώτα απ' όλα, στην πρόσφατη αντιπαράθεση που είχαμε για το θέμα των ΟΤΑ, ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία μίλησε για απολύσεις. Η Νέα Δημοκρατία μας κατηγόρησε γιατί δεν απολύσαμε τους συμβασιούχους. Ξαναλέω. Να τελειώσω, κύριε Ρωμανέ. Να τελειώσω και θα πει τα μέσα. Το είπα και πριν. Να τελειώσω. Η Νέα Δημοκρατία μας κατηγόρησε ότι έπρεπε να απολύσουμε τους συμβασιούχους και να πάρουμε καινούριους. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Και πολύ καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία και λέει αυτά που λέει, για να καταλάβει ο κόσμος ότι θέλουν να έρθουν για να ολοκληρώσουν αυτό που αφήσαν στη μέση. Στο ζήτημα όμως του λαθρεμπορίου, μια και τέθηκε πριν από τον κύριο Ρωμανό. Δύο στοιχεία. Καθημερινή 6 Ιουλίου 2017, όχι φιλικά διακείμενη εφημερίδα στην κυβέρνηση, η οποία με τα στοιχεία που έχει από μεγάλη έρευνα ελεγκτικής εταιρείας, όχι του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιου άλλου φιλικά διακείμενου μέσου, προκύπτει το λαθρεμπόριο τσιγάρων σε σχέση με το 2013 και 2014. Έχουμε μειώσει το λαθρεμπόριο τσιγάρων επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το 2016. Και τα πρόσφατα στοιχεία που κατατέθηκαν και στη Βουλή δείχνουν ότι γενικά από τα ζητήματα λαθρεμπορίου, καυσίμων και καπνικών προϊόντων, 13 και 14 βεβαιώθηκαν 219 εκατομμύρια ευρώ, 15 και 16 μέχρι και Μάιο του 2017, 712. Και αυτό τι αντίκρισμα έχει αυτό στον απλό φορολογούμενο? Γιατί υποτίθεται ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου κτλ. Θα ήταν το αντίδοτο στην αυξημένη υπερφορολόγηση του απλού κόσμου. Αυτό που κάναμε αυτό το Δεκέμβριο. Το καταφέρατε αυτό, γιατί δεν μειώνετε τους φόρους? Αυτό που κάναμε το Δεκέμβριο του 2016 και θα το ξανακάνουμε με το πλεώνασμα. Και όταν έχουμε επιτυχίες στους τομείς αυτούς, πρέπει να τις χειροκροτούμε, όπως η επιτυχία που είχαν φορολογικές υπηρεσίες θες με τους 15 τόνους που πιάσαν λαθρέα και παραποιημένα προϊόντα και θα βγουν μέσα στη μέρα. Σωστό. Και πρέπει να συγχαρούμε τους υπαλλήλους αυτούς που δεν πήγαν να κοιμηθούν το βράδυ σπίτι τους, αλλά ή τους άλλους που είναι στα νησιά και κάνουν τους ελέγχους. Αυτούς γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Στα λιμάνια και υποστηρίζατε τους φοροφυγάδες. Καλά τώρα, κύριε Ρωμανέ, να θυμόμαστε. Εμείς είμαστε στα λιμάνια. Το τι κάνατε τα προηγούμενα. Το τι κάνατε τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ρωμανέ, είναι σαφέστατο. Και τώρα πανηγυρίζουν για τα φορολογικά αποτελέσματα. Καλά κάνετε και υπερασπίζετε η Νέα Δημοκρατία. Να καταλάβει ο κόσμος ότι θέλει να συνεχίσει. Γιατί ο κόσμος ξέρει πώς θα καταλάβει ο κόσμος ότι θα συνεχίσει αυτό που αφήσατε στη μέση.